Κύριε Ασκούνη, ευχαριστώ που είστε στο στούντιο του αυτοδιοίκηση.gr για να συζητήσουμε για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, γιατί μου δίνει μεγάλη χαρά να συζητώ μαζί σας. Ξέρετε ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το αυτοδιοίκηση.gr. Ευχαριστώ για που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό και που φαντάζομαι ότι θα θέλουν να το ρωτήσουν εκεί και οι καλλιθεάτες στους οποίους ζητάτε την ψήφο, από τους οποίους ζητάτε την ψήφο, είναι γιατί μετά από 4 τετραετίες και περίπου 4,5-5 χρόνια εκτός επανέρχεστε να διεκδικήσετε τον Δήμο Καλλιθέας, κάτι που δεν το κάνατε το 2014. Κοιτάξτε, το 2014 όπως γνωρίζετε είχα ένα πρόβλημα υγείας, σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Νομίζω το ξεπέρασα πλήρως, είμαι μια χαρά και ειλικρινά μπορώ πράγματι να ξανασχοληθώ με αυτό που αγαπώ πάρα πολύ και είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Βούζα, ζούμε όλοι αυτά τα τελευταία 5 χρόνια μια συνεχή υποβάθμιση της αξίας, της Καλλιθέας και της ποιότητας ζωής μας. Ειλικρινά, ένα έργο, η σημερινή διοίκηση, δεν μελέτησε, δημοπράτησε και υλοποίησε. Και μιλάμε για 5 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή είχε μπροστά της ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει, να ξεδιπλώσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Κανένα έργο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πραγματικά έχουμε μια διοίκηση η οποία δεν ασχολήθηκε με την ουσία των προβλημάτων, ασχολήθηκε με το φαίνεστε και όχι με το είναι. Ασχολήθηκε δηλαδή με φιέστες, με πανηγύρια, με το Facebook και με τις φωτογραφίσεις. Με αποτέλεσμα η πόλη να πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όχι μόνο 5 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και ιδιαίτερα σε προβλήματα τα οποία είχαν λυθεί. Παραδείγματος χάρη η καθαριότητα, το πλήσιμο των κάδων, ο οδοφωτισμός. Προβλήματα που σήμερα είναι πάρα πολύ έντονα για την Καλλιθέα. Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι λόγοι, μετά από συζητήσεις που έκανα με συναδέλφους, συνεργάτες, φίλους και πολίτες Καλλιθέας, με οδήγησαν στο να πάρω την απόφαση να ξανασχοληθώ στην Καλλιθέα. Γιατί είχα 2 επιλογές. Ή να βλέπω την πόλη να πηγαίνει προς τα πίσω, να υποβαθμίζεται συνεχώς, ή να πάρω μία απόφαση και να ξανασχοληθώ. Πήρα λοιπόν την απόφαση αυτή, η οποία είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι μία απόφαση που έχει να κάνει με την αγάπη που νιώθω για την πόλη, τα προβλήματά της και τους ανθρώπους της. Και έτσι ξανακατεβαίνω σε εκλογές. Θεωρείτε ότι αυτά, γιατί είναι σοβαρό να ακούω από έναν άνθρωπο ο οποίος και αγαπάει την πόλη του προφανώς, ήταν πολλά χρόνια δήμαρχος σε αυτή την πόλη, αλλά και θεωρείτε από τους βαθιούς γνώστες της αυτοδιοίκησης, είστε από τους παλαιότερους αυτοδιοικητικούς, διατελέσατε και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, να λέει ότι μια δημοτική αρχή 4,5 χρόνια δεν έκανε κάτι. Πραγματικά δεν έκανε κάτι. Δηλαδή, ένα έργο δεν μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη δημοτική αρχή. Θα ήθελα έτσι πραγματικά να μου πείτε, γιατί μπορεί να πει η άλλη πλευρά ότι ο Ασκούνης μηδενίζει γιατί είναι αντίπαλος του Κάρναβου. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχετε παρορωτήσει τον κύριο Δήμαρχο Καλλιθέατη. Προσπάθησα και το μου λέω πέρα για πέρα ειλικρινά να βρω ένα έργο το οποίο είχε κάνει. Μου επιτρέπετε. Εδώ το κόκκινο σχολείο, η παλιά εμπορική σχολή. Είναι να γίνει οδείο. Εγώ έβαλα εργολάβο τον Οκτώβριο του 2013. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο το Φεβρουάριο, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2014, μετά από λίγο το επισκέφτηκα γιατί κάναμε τις εμπεδονές, ένα διατηρηταίο χαρακτηριστικό κτίριο. 6 χρόνια αυτό το κτίριο δεν το έχει τελειώσει. Μάλιστα. Τι να πω, ποιο έργο να μου δείξει? Να μου δείξει το έργο της φωτογραφίσης που κάνει γιατί κρέμασαν κουρτίνες στα σχολεία? Να μου δείξει κάποιες εκδηλώσεις αμφιβόλου πολιτιστικών περιεχομένου, αμφιβόλου πολιτιστικού περιεχομένου που κάνει στην πλατεία? Ειλικρινά, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ο Δήμος να πάει πέντε βήματα μπροστά. Γιατί ένας ο οποίος έχει παλέψει, με πόνο ψυχής βλέπει αυτά τα οποία γίνονται, δεν θα ήθελε ποτέ η πόλη του να πηγαίνει προς τα πίσω. Θα ήθελε πραγματικά να πηγαίνει προς τα μπροστά. Εγώ είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός. Και με βάση αυτό κρίνω, αποφασίζω και παίρνω τελικά τις τελικές μου αποφάσεις. Μάλιστα. Μιλήσατε για ανυπαρξία έργου, αναφέρατε και κάποια θέματα όπως είναι ο οδοφωτισμός, όπως είναι η καθαριότητα. Και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω και αυτή που φαντάζομαι ότι θέλω να σας κάνουν και οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι σας είναι ποιες θα είναι οι προτεραιότητες οι δικές σας από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος. Να σας πω κύριε Βούζα, η Καλλιθέα έχει μια μεγάλη ευκαιρία
και μια μεγάλη πρόκληση. Η ευκαιρία λοιπόν και η πρόκληση είναι ότι στην πόλη μας λειτουργεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα, πάνω από 5 εκατομμύρια. Η Λεωφόρος Σιδρού αναγορεύεται σε τουριστική οδό με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Το παραλιακό μέτωπο με τα έργα που εκτελεί σήμερα η περιφέρεια αναβαθμίζεται. Το Airbnb έχει μπει στη ζωή μας μετά το Κουκάκι, έχει έρθει και στην Καλλιθέα. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Είναι καινούργια δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα ή θα τα παρατηρήσουμε ή θα τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της πόλης. Τι εννοώ? Δηλαδή έρχονται 5 εκατομμύρια στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωφελείται κάτι η πόλη ή έρχονται, βλέπουν αυτό το ωραίο έργο του Ρέτζο Πιάνο και σηκώνονται και φεύγουν? Ο στόχος ο δικός μας, το σχέδιο το ολοκληρωμένο το δικό μας είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε τα ωφέλη από την επισκεψιμότητα αυτή, από την τουριστική ανάπτυξη της Συγκρού, από το Airbnb, ώστε αυτοί οι πολίτες να έρθουν στην πόλη και να πιούν καφέ και να φάνε και να διασκεδάσουν και να αφήσουν πόρους, να αφήσουν χρήματα στην πόλη. Αυτό θέλει ένα συνολικό σχέδιο, θέλει μια συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με τους tour operator, με τις ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε όταν έρχεται ο πολίτης ο Σταύρος Νιάρχος να υπάρχει ένα διαδραστικό σπίνακας εκεί πέρα και να λέει πού μπορείς να φας καθαρό ψάρι, φρέσκο ψάρι, πού θα δοκιμάσεις τη μεσογειακή ή ποντιακή κουζίνα, πού μπορείς να πιεις τον καφέ σου, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για αυτούς που έρχονται στο Airbnb. Παραδείγματος χάρη η Λευκωσία, και θα μου επιτρέψετε εδώ, επειδή το έχω μπροστά μου, μου το στείλανε κάποιοι φίλοι αυτοδιοικητικοί από τη Λευκωσία, κάνανε κάτι απλό. Βγάλανε αυτό το χάρτη, ο οποίος, ορίστε, λοιπόν, ο οποίος λέει με ακρίβεια, όποιος πολίτης έρχεται ξένος επισκέπτης στη Λευκωσία, πού θα πιει καφέ, και μάλιστα το έχουν με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, ώστε να μπορεί να ωφεληθεί η πόλη. Αυτό το σχέδιο είναι δύσκολο. Τίποτα φυσικά δεν είναι αυτονόητο, είναι δύσκολο, αλλά είναι το μόνο σχέδιο που μπορεί να δώσει καινούργιες θέσεις απασχόλησης, καινούργιες επιχειρήσεις, καινούργια εισοδήματα στην Καλλιθέα. Και να σταματήσουμε πλέον να με ψημιρούμε για την οικονομική κρίση και τα κλειστά μαγαζιά. Δεν πρόκειται η Καλλιθέα να ξαναγίνει το παλιό εμπορικό κέντρο, όταν δίπλα το Μοσχάτο, ακόμα και η Βάρη, η Βούλα, η Βολιαγμένη έχουν γίνει εμπορικά κέντρα. Αυτή είναι η μόνη προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της πόλης που μπορεί να φέρει νέες επιχειρήσεις, νέα εισοδήματα, νέα απασχόληση στην πόλη. Και αυτό το σχέδιο εμείς θα το παλέψουμε. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι ότι έτσι κι αλλιώς αναπτύσσεται το νότιο κομμάτι. Η πλατεία Δαβάκη, η πλατεία Κύπρου και η Βόρεια Καλλιθέα έχουν υποβαθμιστεί. Και το τονίζω, δεν λέω στάση, μας έχουν υποβαθμιστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να μην έχουμε πόλη δύο ταχύτητων, μία στο νότιο κομμάτι και μία στο κέντρο και στη Βόρεια της Καλλιθέας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, τα οποία τα είχε πει και ο νυν δήμαρχος στο πρόγραμμά του το 2014. Άμεση αναβάθμιση των πλατιών, πλατείας Δαβάκης και πλατείας Κύπρου. Η πλατεία Δαβάκη είναι η κεντρική πλατεία. Σήμερα δεν είναι προσπαλάσιμη για τη μητέρα με τα παιδιά, για τον παππού, για τη γιαγιά. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Ο ίδιος το είχε βάλει στο πρόγραμμά του. Πλατεία Κύπρου, άλλη κεντρική πλατεία, την ξέρετε. Δεν πηγαίνει η νεολαία εκεί. Δεν έχει γίνει πόλος έλξης των πολιτών της Καλλιθέας. Άμεση αναβάθμιση, για να μπορέσουμε αυτό το κέντρο της Καλλιθέας να ξαναποκτήσει ζωή, να μπορέσει ο κόσμος να πηγαίνει εκεί πέρα, γιατί εάν το αφήσουμε έτσι θα γίνει γκέτο. Πάμε Χαροκόπου, μια ιστορική οδός με πάρα πολλά στοιχεία. Η Χαροκόπου, στο πρόγραμμά μας εμείς λέμε άμεση διαπλάτηση των πεζοδρομίων, άμεσα ηλεκτροφωτισμός, αλλαγή του φωτισμού, ώστε να γίνει μια οδός επισκέψιμη από τους πολίτες, για να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε ζωή. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη και δεν θα έχουμε πόλη δύο ταχυτήτων. Το νότιο που αναπτύσσεται έτσι κι αλλιώς, και το κέντρο και η Βόρεια Καλλιθέα που έχουν μείνει στάσιμες και υποβαθμίζονται. Αυτές είναι άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν αμέσως. Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλα οικόπεδα. Ένα στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία Δαβάκη Τριών Στρεμάτων, που 5 χρόνια δεν το άφησε αναξιοποιητό. 5 χρόνια. Έχει σημασία αυτό. Και μάλιστα αυτό το αγοράσαμε από το ΙΚΑ,
μας πήγε στο εφετείο, πληρώσαμε πολύ ακριβά κύριε Βούζα, 7 εκατομμύρια. Και ρωτώ εγώ, έχεις κάνει μια επένδυση 7 εκατομμύρια στο κέντρο της πόλης και 5 χρόνια δεν το αξιοποιείς. Τι να πω, γιατί επάνω είναι να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα υπόγειο πάρκινγκ από κάτω. Υπάρχει σχέδιο. Αυτό είναι ο χαρακτηρισμός. Και υπήρχε νομοθέτηση που μπορούσαμε προσωρινά να το κάνουμε υπέργειο πάρκινγκ. Ούτε αυτό δεν έκανε. Μάλιστα. Δεύτερο παράδειγμα. Στην παλιά Πειραϊκή Πατραϊκή έχει κατασκευαστεί εδώ και χρόνια ένα υπόγειο πάρκινγκ 437 θέσεων και 6 στρέμματα επάνω που μπορεί να γίνει πράσινο. Δεν έκανε τίποτα. Αυτές είναι χαμένες ευκαιρίες. Αυτές είναι άμεσα προτεραιότητες για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής, να δώσουμε ξανά αλλαγή στην όψη της πόλης και ζωή. Μάλιστα. Μιλήσατε για επισκέπτες που έρχονται, το Σταύρος Νιάχος βεβαίως, η Συγκρού όπως είπατε, που πρέπει να έρθουν στην πόλη, μιλήσατε αναβάθμιση πλατιών. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε για το θέμα της καθαριότητας, γιατί μου είπατε ότι η πόλη αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρή. Ναι, κοιτάξτε, κοινή πεποίθηση όλων των καλλιθέτων είναι ότι η καθαριότητα βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδο. Θα πει κάποιος, μήπως πραγματικά δεν έχει προσωπικό ή δεν έχει μέσα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, ο κύριος Δήμαρχος έχει παραπάνω προσωπικό 55 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014. Αύγουστος 2014 με και Μάρτιος, 31 Μαρτίου του 2019, έχει 55 άτομα παραπάνω. Μάλιστα. Έχει αγοράσει 3 και 1/4 απορριμματοφόρα παραπάνω. Άρα έχει παραπάνω προσωπικό, έχει παραπάνω μέσα. Και όμως δεν έχει καλή καθαριότητα για τον απλό λόγο ότι δεν έχει οργάνωση, δεν έχει μία μέθοδο με την οποία πρέπει να δουλέψουν και να αξιοποιήσει αυτό το επιπλέον προσωπικό. Διότι αν το 2014 εμείς είχαμε μια καθαρή πόλη με 55 άτομα λιγότερο και με λιγότερα απορριμματοφόρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται σήμερα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ το άφησα 26 απορριμματοφόρα, τώρα έχουν γίνει 30, 29 λειτουργούν, το ένα δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. 13 απορριμματοφόρα, κύριε Βούζα, είναι χαλασμένα, ασυντήρητα, δεν είναι άχρηστα. Δεν λειτουργούν, δεν καταλαβαίνω. Δεν λειτουργούν. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να βγάζει 2 βάρδιες, μία από τις 9.30 ώρα μέχρι τις 12.30 και μία από τις 3.30 μέχρι το πρωί. Με επιπλέον κόστος. Έχει σημασία επιπλέον κόστος. Δηλαδή τα σκουπίδια όταν τα πηγαίνουμε στο σχιστό το βράδυ έχουν κόστος 12,62 ευρώ, ενώ το πρωί έχουν 1,26. Δηλαδή αν πάμε 100 τόνους το βράδυ θα πληρώσουμε 1.262 ευρώ. Ενώ αν τα πάμε το πρωί θα πληρώσουμε 126 ευρώ. Πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορεί να συντηρήσει το στόλο, αν δεν μπορεί να αξιοποιήσει το παραπάνω προσωπικό και βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, τότε τι μπορεί να κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Γιατί λέει επαγγέλλεται το νέο, το σύγχρονο, θα κάνει καινοτομίες. Όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα του πω, αλλά ο κύριος Δήμαρχος εκφράζει το παλιό. Πιο παλιό και από την Ακρόπολη. Μάλιστα. Και να πάμε στην τελευταία ερώτηση που αφορά την επόμενη μέρα. Σας ρώτησα το τι θα κάνετε εφόσον είστε Δήμαρχος την 1η του Σεπτέμβρη. Μου απαντήσατε αναλυτικά. Η απλή αναλογική όμως, όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα, χρειάζεται συνεργασίες. Φαντάζομαι ότι εκεί στην Καλλιθέα υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι, είναι δύσκολο να πάρει κάποιος την απόλυτη πλειοψηφία την πρώτη Κυριακή, συμφωνώ, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Άρα, εφόσον είστε δήμαρχος, θα χρειαστείτε σίγουρα να συνεργαστείτε με ένα, με μία ή και δύο ακόμα παρατάξεις. Από τους υπάρχοντες συνδυασμούς, με ποιους βλέπετε και έχοντας μπροστά σας και τους ανθρώπους γνωρίζοντας, αλλά γνωρίζοντας και περίπου πάνω κάτω τα προγράμματά τους, όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Με ποιους είσαστε πιο κοντά, με ποιους δηλαδή αύριο θα περιμένει ο Καλλιθεάτης ότι θα κυβερνήσετε την πόλη του. Θα είναι ο Ασκούνης Δήμαρχος, αν είναι ο Ασκούνης Δήμαρχος, ποιος θα είναι αυτός που θα είναι μαζί του ή ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι μαζί του. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο χώρος του πηγής αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν προνομιακός χώρος των συνεργασιών και των συγκλήσεων. Γιατί τα προβλήματα είναι άμεσα, τα βλέπει ο πολίτης, άρα πρέπει να πάρουμε θέση όλοι. Και όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά ότι στην ΚΕΔΕ εγώ λειτουργήσα πολύ συνενετικά, συνεργάστηκα με όλες τις παρατάξεις,
Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω σε έναν υπουργό και να μην είναι και η αντιπολίτευση μαζί μου. Όλη η αντιπολίτευση επικεφαλής των παρατάξεων, αυτή την κουλτούρα των συνεργασιών, εγώ την έχω κάνει πράξη και στο Δήμο της Καλλιθέας και στην ΚΕΔΕ που ήμουν πρόεδρος. Επομένως, οι συνεργασίες είναι απαραίτητες για έναν επιπλέον ακόμα λόγο, γιατί έχουμε την απλή λογική. Θέλω να κάνω όμως μία παρατήρηση. Θα αποφύγω να πω πρόσωπα και πράγματα. Κοιτάξτε, πιστεύω ακράδαντα ότι οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν φανερά στο φως της ημέρας και όχι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει εκ των προτέρων να υπάρξουν συγκλήσεις προγραμματικές. Και αν υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις, τότε θα φανεί και ποιοι συμφωνούν στο δεύτερο γύρο με ποιους για να στηρίξουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να υπάρχει μια διοίκηση η οποία θα μπορέσει να λειτουργεί. Επομένως, προγραμματικές συγκλήσεις πολιτικού περιεχομένου για τα μεγάλα βασικά προβλήματα της πόλης, οι οποίες θα γίνουν πριν κατά την προεκλογική περίοδο και ήδη ο καθένας θέτει τις προτάσεις του και με βάση αυτές τις προτάσεις, αφού συγκλίνουμε προγραμματικά, εννοείται ότι η δεύτερη Κυριακή θα, αν πάνε κάποιοι οι οποίοι έχουν προγραμματική σύγκληση από την προεκλογική περίοδο, θα στηρίξουν και αντίστοιχα τους ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν με τις θέσεις αυτές. Μάλιστα, πάντως θα επιμείνω γιατί δύο εκ των υποψηφίων, των αντιποψηφίων σας, ήταν και πρώην αντιδημαρχοί σας, έτσι, και πολύ στενοί συνεργάτες σας. Μιλάω για τον κύριο Ψαλιδόπουλο και την κυρία Μαργαρίτη. Φαντάζομαι ότι με τους δύο αυτούς θα μπορείτε να συνεργαστείτε ευκολότερα από ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε... Το καταλαβαίνω, ναι, απλώς θέλω να πω... το λέω το αυτονόητο. Απλώς θέλω να πω το εξής. Συνεργάστηκα μαζί τους 16 χρόνια και αν δεν ήμουν καλός, θα έπρεπε εγκαίρως να είχαν αποχωρήσει ή να είχαν διαφωνήσει. Ούτε ο κύριος Ψαλιδόπουλος, ούτε η κυρία Μαργαρίτη διαφώνησαν, ούτε αποχώρησαν από την παράταξή μου στα 16 χρόνια που είναι. Το ότι το 2014 εγώ είχα το πρόβλημα της υγείας και αποχώρησα, επόμενο ήταν γιατί εγώ θα πω σε γειτονικούς δήμους 5 υποψήφοι από την ίδια παράταξη υπάρχουν. Δεν χαίρομαι γι' αυτό που έγινε το 2014 και το λέω με πλήρη γνώση λόγου. Αλλά αυτή είναι η ζωή και προχωράμε. Και λέω λοιπόν πολύ απλά ότι με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαστήκαμε 16 χρόνια, δεν διαφωνήσανε, δεν διαχωρίσανε τη θέση τους, παραμείνανε μέχρι την τελευταία στιγμή στο Δήμο και μάλιστα η κυρία Μαργαρίτη ήταν απειρότερια δήμαρχος. Από εκεί πέρα αυτή θα αποφασίσει και ο κύριος Ψαλιδόπουλος θα κάνει. Λέω όμως ότι το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Δηλαδή, ή υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες και συγκλήσεις ή κινδυνεύουμε, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, κινδυνεύουμε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής να γίνουν αθέμητες συνεργασίες. Δηλαδή, να γίνουν αλυσβερίσια κάτω από το τραπέζι. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό ούτε για την πόλη, ούτε για το θεσμό που υπηρετούμε. Μάλιστα. Κύριε Ασκούνη, κύριε υποψήφια Δήμαρχε Καλλιθέας, κύριε πρώην πρόεδρε της ΚΕΔΕ και πρώην Δήμαρχε Καλλιθέας, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι και έχουμε ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα και οι καλλιθεάτες που θα δουν αυτή τη συνέντευξη νομίζω ότι θα μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.